καθόλου ντροπή, πραγματικά σου το λέω. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Ω δείξη του Πανεπιστημίου θα πρέπει να ντρέπεστε. Όλοι σύγκλητος. Έχετε δύο φοιτητές στο νοσοκομείο, έχετε σχολές που βρωμάνε, έχετε φοιτητές που διαγραφή, έχετε φοιτητές που πληρώνουν ένα και άλλο λεπτά, ένα σκασμό λεπτά, ας πούμε. Στη χειρότερη περίοδο για τις ελληνικές οικογένειες, για τις σπουδές τους, και εσείς τι κάνετε. Μιλάτε για διασπασμένα πτυχία και μιλάτε για security και στέλνετε την αστυνομία στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ο κύριος Φορτζάκης, από όταν ήταν πρόεδρος νομικής, δεν είχε καμία σχέση με το τοπικό πανεπιστήμιο. Δεν είχε καμία σχέση με τη σχολή του. Ήταν ένας πολυθεσίτης, χωμένος σε κυβερνητικές και μη, ας πούμε, σε κυβερνητικά και μη εγχειρήματα. Έτσι, αυτό ήτανε. Τώρα είναι χωμένος στην ΕΡΗ. Έτσι. Είναι χωμένος σε χιλιάδες νομοθετήματα. Είναι χωμένος σε υποθέσεις εξοπλιστικών συστημάτων. Στο ξεπούλημα, ας πούμε, του ελληνικού. Αυτό ήτανε, ποτέ δεν πάταγε αστυνομική, ούτε τώρα πάταγε αστυνομική, δεν πατάει στις σχολές του, δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αν ο κύριος Φορτζάκης λοιπόν δεν μπορεί να πάρει το μήνυμα από τις σχολές, έτσι, δεν μπορεί να πάρει το μήνυμα ότι πρέπει να φύγει τώρα, ότι πρέπει να παρατηθεί, αν δεν θέλει να πάει αυτός στις σχολές του, αν δεν θέλει να πάει αυτός να δει τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα πραγματικά φοιτητικά άγχη, ποια είναι τα πραγματικά φοιτητικά προβλήματα, τότε εμείς θα τους φέρουμε τις σχολές του στο γραφείο του. Αν το γραφείο του δεν μπορεί να πάει στις σχολές του, θα τους φέρουμε εμείς τις σχολές, γιατί αυτό το σκουπιδαριό είναι τις σχολές, θα το φέρουμε εμείς στο γραφείο του. Ορίστε. Αυτό είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι αυτό. Άμα δεν πάτε εσείς να το δείτε, θα σας το φέρουμε εμείς εδώ μέσα. Go, go!